Η τέχνη ήταν μέρος της ζωής μου από τότε που ήμουν παιδί με διαφορετικούς τρόπους. Ζωγραφική, αγκιοπλαστική, ερμηνεία, τραγούδι μου τέριαζαν και θα περνούσα πάντα από το οδείο. Όταν άνοιγαν το παράθυρο, μπορούσαμε να ακούσουμε πώς κάνουν τα φωνητικά, οπότε σταματούσα εκεί και τα κοίταζα. Έγινε αυτός ο μεγάλος διαγωνισμός τραγουδιού μεταξύ όλων των ασιατικών χωρών. Πήγα σε αυτό το οδείο, είπα ότι τραγουδάω. Θέλω να με καθοδηγήσετε για να ετοιμαστώ για αυτό το διαγωνισμό. Μου είπαν εντάξει, πρέπει να δούμε πώς τραγουδάτε και τραγούδησα. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα. Πήρα βραβείο ειδικού καλλιτέχνη και έτσι έγινα δεκτή στο οδείο. Στις αρχές του τρίτου έτους, η οικογένειά μου αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες. Στην ηλικία των 18 ετών, ήρθα στο Ντουμπάι για να δουλέψω και να βοηθήσω την οικογένειά μου. Όταν έφτασα στο Ντουμπάι και άρχισα να δουλεύω και να ανταλλάσσω εμπειρίες με άλλους καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, παρατήρησα ότι μαθαίνω πολύ περισσότερα εδώ από ό,τι έμαθα στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Το κατάλαβα ότι είμαι στο σωστό μέρος. Θα μπορούσα πραγματικά να διευρύνω τους οριζοντές μου. Διδάσκω μουσική και ήθελα πολύ να τραγουδήσω. Είχα τη θέα του Μπουρς Χαλίφα από το μπαλκόνι μου. Φανταζόμουν πάντα αυτά τα μπλοκ του Μπουρς Χαλίφα σαν βήματα για να φτάσω στο στόχο μου να τραγουδήσω. Στη συνέχεια έκανα συμβόλαιο με την καλύτερη αίθουσα του Μπουρς Χαλίφα για να είμαι η τραγουδίστρια εκεί. Έπαιξα για διασημότητες όπως ο Hugh Jackman, αθλητικούς και μουσικούς αστέρες. Δουλεύαμε κάθε μέρα τραγουδώντας σε διαφορετικούς χώρους. Ήταν υπέροχο. Και τότε ήρθε η COVID-19. Χωρίς ψυχαγωγία, χωρίς μουσική. Έτσι επέστρεψα στη ζωγραφική και μετά συνειδητοποίησα ότι είμαι πολύ εξοικειωμένη με την τέχνη, τη διδασκαλία και τους χώρους. Γιατί λοιπόν να μην τα συνδυάσω όλα αυτά και να δημιουργήσω κάτι όπου οι άνθρωποι μπορούν να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους, να απολαύσουν την εμπειρία του φαγητού και να περάσουν καλά. Και αυτή ήταν η ιδέα πίσω από το Art Femme. Ήμασταν sold out κάθε εβδομάδα. Σε κάθε εκδήλωση είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Το Art Femme έγινε προορισμός για τους ανθρώπους ώστε να βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα. Ερχόμενοι στο Ντουμπάι πριν από 5 χρόνια, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γινόμουν ιδιοκτήτρια επιχείρησης. Το Ντουμπάι με εξέπληξε με αδιανόητους τρόπους. Ανυπομονώ λοιπόν για τις εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει για μένα. Prepared for me.